Γεια σας! Από τα προηγούμενα βίντεο μου γράψατε πάρα πολύ καλά σχόλια και μου λέγατε πώς είναι το σπίτι μου τόσο τακτοποιημένο. Σήμερα λοιπόν έχω 10 tips να σας πω για το πώς θα είναι τακτοποιημένο το σπίτι σας. Είμαι η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries, κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου! Το να είναι ένα σπίτι τακτοποιημένο είναι μεγάλη δουλειά, ειδικά όταν έχεις 2 παιδιά ή 3 παιδιά ή 1 παιδί και κανένα παιδί. Φυσικό λοιπόν είναι όταν υπάρχει κόσμος που μπαινοβγαίνει μέσα σε ένα σπίτι, ειδικά η οικογένειά σου, τότε για να γίνεται ένας πανικός και ενώ είναι όλα τακτοποιημένα, σε λίγο χρόνο και σε ένα χρόνο ντέτε όπως λέω εγώ, γίνεται ένας χαμός. Πάμε λοιπόν να δούμε τα tip, τα 10 tip για να είναι πάντα το σπίτι σας τακτοποιημένο. Νούμερο 1. Στρώνω το κρεβάτι μου μόλις ξυπνήσω, όχι μόνο το δικό μου, αλλά και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε όλοι, να στρώνουμε το κρεβάτι μας. Όταν έχεις στρωμένο το κρεβάτι σου, αυτό σου δίνει μια άλλη αίσθηση, μια ικανοποίηση, μια αίσθηση φρεσκάδας ότι έχεις φτιάξει το χώρο σου, οπότε είναι και πιο ωραία η δική σου διάθεση. Νούμερο 2. Διπλώνω τα ρούχα μου. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα για το δίπλωμα των ρούχων. Πολλές κοπέλες με ρωτήσατε ότι δεν βλέπετε πουθενά σιδερόστρα και πώς σιδερώνω τα ρούχα μου και με ποιο τρόπο τα σιδερώνω τα ρούχα μου. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εδώ και κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια τα τελευταία χρόνια, λόγω ενός προβλήματος υγείας που άλλη φορά θα πούμε και θα συζητήσουμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σιδερώνω τα ρούχα με το ρυθμό που τα σιδέρωνα. Εγώ κάποτε είχα τα ρούχα και τα σιδέρωνα κάθε μέρα σχεδόν. Οπότε τώρα δεν μπορούσε αυτό να γίνει. Ο σύζυγος ήταν στη δουλειά, τα κορίτσια ήταν στα σχολεία, οπότε καταλήξαμε ότι μπορούμε να τα διπλώνουμε με τη μέθοδο της Marie Kondo. Η μέθοδο της Marie Kondo είναι μία μέθοδος ώστε τακτοποιούμε τα ρούχα μας ανακατηγορία και όχι μόνο αυτό, γίνεται σε μικρά πακετάκια ώστε να μπορούν να μπαίνουν κάθετα, οπότε κάθε φορά είναι πολύ εύκολο για μας να βλέπουμε τι θέλουμε, πού το θέλουμε και πώς το θέλουμε. Έτσι με πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να διαλέξουμε αυτό που επιθυμούμε χωρίς να υπάρχουν ερωτήσεις και μαμά που είναι αυτό και που είναι το άλλο και που έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο για όλη την οικογένεια. Marie Kondo, σε ευχαριστούμε! Είναι ότι δεν μπαίνουμε με παπούτσια μέσα στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να έρχονται και μικρόβια μέσα στο σπίτι, αλλά και χώματα και οτιδήποτε άλλο απ' έξω από το δρόμο και έτσι προσέχουμε και προστατεύουμε και το σπίτι μας. Δεν είναι μόνο ότι το προστατεύουμε το σπίτι μας, αλλά αποφεύγουμε να αερώνονται συνέχεια, οπότε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να το καθαρίσουμε. Επόμενο tip είναι ότι έχουμε μία ρουτίνα στα πλυντήριά μας. Προσέχουμε να έχουμε καθημερινά σχεδόν, αν όχι καθημερινά, κάθε 2 μέρες ένα πλυντήριο. Δεν αφήνουμε να μαζευτεί μία τεράστια ντάνα με ρούχα που μετά δεν ξέρουμε πού να τα απλώσουμε και κουράζομαστε κι εμείς για να τα μαζέψουμε. Ένα πλυντήριο την ημέρα είναι για μία τετραμελή οικογένεια νομίζω η καλύτερη επιλογή.
Και αυτό ή το σιδερώνουν για τις κοπέλες που θέλουν ακόμα το σίδερο ή τα διπλώνουμε το ίδιο βράδυ με τη μέθοδο της Marie Kondo. Το άλλο τι που πρέπει να έχουμε είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα είναι το α και το ω. Μπορείς έτσι πολύ εύκολα να έχεις ένα καθαρό σπίτι και ένα τακτοποιημένο. Τώρα τελευταία έχουν βγει και οι σκούπες ρομπότ για τα πιο μεγάλα σπίτια ή για τα σπίτια που δεν έχουν πολλά έπιπλα. Οπότε εκεί να δείτε πόσο διευκολύνονται όλα. Επόμενο tip είναι ότι έχουμε καθαρή την τουαλέτα. Με πάρα πολύ εύκολο τρόπο κρατάμε την τουαλέτα μας καθαρή, ειδικά όταν έχουμε μεγάλη οικογένεια και έχουμε μόνο ένα μπάνιο, αλλά όσα μπάνια και να έχουμε, προσπαθούμε να έχουμε την τουαλέτα μας σε καλή κατάσταση. Εγώ χρησιμοποιώ, εκτός από το ειδικό με τη χλωρίνη, το σπρέι, βάζω μαντιλάκια της μιας χρήσης, που είναι με χλωρίνη ή με οτιδήποτε άλλο, οπότε τα πετάω κατευθείαν. Δεν χρησιμοποιώ βιτέξ ή άλλα πανάκια. Επόμενο tip είναι να έχουμε κουτιά για να βάζουμε οργανωμένα τα πράγματά μας. Να έχουμε ένα κουτί για να βάζουμε μέσα τις ομπρέλες μας, ένα κουτί να βάζουμε μέσα ζώνες, ένα κουτί για να βάζουμε οτιδήποτε άλλο. Οπότε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο οργανώνουμε τα πράγματά μας και όχι μόνο απλά τα οργανώνουμε, μπορούμε να βρούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι είναι αυτό που θέλουμε, χωρίς να ψάχνουμε ντουλάπια, ντουλάπες και οτιδήποτε άλλο και να νευριάζουμε όταν δεν βρίσκουμε κάτι. Επόμενο tip είναι ότι κρατάμε την κουζίνα μας καθαρή, ειδικά το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν, πριν πάμε να κοιμηθούμε, μαζεύουμε ό,τι υπάρχει μέσα στην κουζίνα μας και τα τακτοποιούμε και τα βάζουμε μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Οπότε το πρωί που ξυπνάμε, τακτοποιούμε το πλυντήριο πιάτων και είναι πάντα περιποιημένη η κουζίνα μας. Προσέχουμε πολύ, γιατί εγώ θυμάμαι ότι μου λέγει η μητέρα μου ότι η νοικοκυρά φαίνεται από την κουζίνα και από το μπάνιο. Αυτό ακριβώς είναι. Η νοικοκυρά από εκεί φαίνεται. Αν έχουμε καθαρή την κουζίνα μας, αν έχουμε καθαρό το μπάνιο μας, τότε αυτομάτως όλο το σπίτι μας είναι τακτοποιημένο. Επόμενο tip είναι ότι έχουμε μία ρουτίνα στο ξεσκόνισμά μας. Προσέχουμε κάθε μέρα με ένα σουίφερ να παίρνουμε την σκόνη από επάνω από τις επιφάνειές μας, οπότε όταν θα πάμε να καθαρίσουμε για την εβδομάδα ή για το μήνα μας, τότε να είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά μας. Και τέλος και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν αφήνουμε σκορπισμένα πράγματα. Ό,τι χρησιμοποιούμε το βάζουμε πάλι στη θέση τους. Από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουν όλοι μες στην οικογένεια ότι όποιος χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο θα πρέπει αυτομάτως μετά να το τακτοποιεί στη θέση του. Πιστολάκια, βούρτσες, οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε μπαίνουν στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία τα φυλάσσουμε, οπότε αυτόματα το σπίτι μας μοιάζει να είναι τακτοποιημένο. Λοιπόν, ήταν τα 10 tip για να έχετε τακτοποιημένο και οργανωμένο το σπίτι σας. Το ξέρω ότι καμιά φορά είναι δύσκολο να το κάνετε αυτό πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον η προσπάθεια αρκεί. Το κυριότερο για μένα ποιο είναι, δεν καθόμαστε το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν, πριν καθίσουμε, τακτοποιούμε όλα αυτά που θέλουμε να τακτοποιήσουμε. Αυτά όλα που σας είπα πριν. Έτσι, όταν θα καθίσουμε και μετά, να δούμε την τηλεόρασή μας και να πάμε για μετά για ύπνο, το πρωί που θα σηκωθούμε θα υπάρχει ένα υπέροχο και όμορφο περιβάλλον. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σας λόγια που μου γράφετε, για αυτή την αγάπη που μου έχετε δείξει, για αυτή τη φιλία που νιώθω ότι έχω με τις περισσότερες κοπέλες από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έχετε δεχτεί τόσο πολύ στην παρέα αυτή του YouTube. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να μου γράφετε σχόλια,
θέλω να είστε μαζί μου, θέλω να είστε κοντά μου, θέλω να μου λέτε τη γνώμη σας για όλα αυτά, φυσικά και δεν τα ξέρω όλα, σας λέω μόνο αυτά που εγώ κάνω στην καθημερινότητά μου, στο σπίτι μου, θέλω να ακούσω και τη δικιά σας άποψη, εσείς τι κάνετε στη δικιά σας καθημερινότητα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Η παρέα μεγαλώνει, σε λίγο καιρό, μόλις πάμε στους 700 εγγεγραμμένους, θα έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο δώρο. Εύχομαι να το φτάσουμε σύντομα, γιατί είναι ένα πολύ καλοκαιρινό δώρο που θα αρέσει σε πάρα πολλούς από εσάς. Σε λίγο λοιπόν καιρό έχουμε το δεύτερο giveaway, φιλιά πολλά πολλά, σας αγαπάω. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και αν σας αρέσει ακόμα πιο πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε σύντομα.